Είμαστε κυρίες και κύριοι, today, τρίτο και τελευταίο μέρος, έχουμε επιστρέψει. Για την έκλειψη ηλίου θα πραγματοποιηθεί, αύριο θα μιλήσουμε, αλλά πριν από αυτό να σας υπενθυμίσω μία ακόμη φορά τους διαγωνισμούς μας. Μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 24610-39405, να στέλνετε εισερχόμενο μήνυμα στο facebook της εκπομπής Today στο Top και εναλλακτικά να στέλνετε email στο todaystotop@gmail.com για να διεκδικήσετε και ένας από εσάς να κερδίσει το τρίμερο αυτό ταξίδι στο ξενοδοχείο του Αγνάτη του Μπέγκα στους Φιλιππέους των Ρεβενών. Στα 1280 μέτρα σας πηγαίνουμε αυτή τη φορά στο υπέροχο αυτό ξενοδοχείο που προσφέρει εστιατόριο και καταλύματα αλλά και θέα στην οροσειρά της Πίνδου. Όλες οι μονάδες του Αγνάντη ή του Μπέγκα διαθέτουν τζάκι. Επίσης μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με παραδοσιακό πρωινό που περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα, να απολαύσετε δροσιστικά ποτά στο μπαρ του καταλύματος. Το Αγνάντη βρίσκεται πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, μόλις 12 χιλιόμετρα απέχει από αυτό, ενώ βρίσκεται και 35 χιλιόμετρα μακριά από τον Εθνικό Οδρυμό της Βάλια Κάλντα, ενώ τα Γρεβενά βρίσκονται 32 χιλιόμετρα μακριά. Αυτά λοιπόν, υπέροχο ξενοδοχείο, πολύ κοντά στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, να πάτε να κάνετε σκι, να απολαύσετε το υπέροχο σαλέ. Επίσης αύριο στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση για αυτά τα προϊόντα της Avon. Μιλάμε για ένα άρωμα Faraway Gold. Μετά τα 20 χρόνια κυκλοφορίας του, η Avon σας παρουσιάζει αυτό το άρωμα. Το πακέτο περιλαμβάνει το άρωμα 50 ml, την κρέμα σώματος, γυναικείο ρολόι επίσης, αλλά και ένα σετ από σκουλαρίκια και κολιέ και ένα σύστημα Solution Ageless 15 ημερών που περιλαμβάνει κρέμα ημέρας, κρέμα νύχτας και καθαριστικό προσώπου. Επίσης, η κυρία Καρακοντή και η ομάδα της σας προσφέρουν και δωρεάν περιποίηση προσώπου, σας κυρίες δηλώσετε συμμετοχή. Αυτά από τους διαγωνισμούς μας λοιπόν. Όπως σας είπα για την αυριανή έκλειψη ηλίου, θα συνομιλήσω με τον κύριο Νίκο Πλεξίδα, ο οποίος είναι μέλος του Αστρονομικού Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα κύριε Πλεξίδα. Καλησπέρα σας. Αύριο, όπως σας είπαμε, 20 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη έκλειψη ηλίου για το 2015. Θέλετε να μας πείτε λίγο με απλά λόγια τι είναι ακριβώς αυτό το φαινόμενο? Είναι έκλειψη. Λοιπόν, έχουμε ευθυγράμμιση του πλανήτη μας, της Σελήνης και του Ήλιου, απόλυτη ευθυγράμμιση. Εξαιτίας αυτής της σπάνιας ευθυγράμμισης που δεν συμβαίνει συχνά, έχουμε ολική έκλειψη ηλίου σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, εξαιτίας της κύριας σκιάς που πέφτει από το φεγγάρι μας και μερική έκλειψη όπως θα έχουμε στην Ελλάδα, εξαιτίας της παρασκιάς. Αναφέρω ότι είναι σπάνιο φαινόμενο η ολική έκλειψη ηλίου σε αντίθεση με τη σεληνιακή έκλειψη, γιατί το επίπεδο περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη έχει μία κλίση 5 μοιρών σε σχέση με το επίπεδο της εκλειπτικής. Εκλειπτική λέμε το επίπεδο περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο. Αν η Σελήνη βρισκόταν ακριβώς στο επίπεδο της εκλειπτικής, όπως δηλαδή περιστρέφεται η Γη γύρω από τον ήλιο, ακριβώς την ίδια τροχιά είχε και το φεγγάρι μας, θα είχαμε πολύ πιο συχνές εκλήψεις, θα είχαμε δύο κάθε μήνα. Α, μάλιστα. Θα είχαμε μία σεληνιακή και μία ηλιακή. Εξαιτίας όμως αυτής της ελαφριάς κλίσης έχουμε σπάνιες ηλιακές εκλήψεις. Η επόμενη δηλαδή έκλειψη πότε θα είναι? Η επόμενη που θεωρώ να είμαστε τυχεροί να την παρακολουθήσουμε, η ολική έκλειψη ηλίου, είναι ότι το 2017 θα διασχίσει την Αμερικάνικη Ήπειρο. Και είναι καταπληκτική, θα είναι καταπληκτική. Γιατί λέτε ότι θα είναι καταπληκτική? Επειδή θα συμβεί σε περιοχή που είναι προσβάσιμη εύκολα. Δηλαδή, το να πάει κάποιος στην Αμερική να το παρακολουθήσει είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι σήμερα στα νησιά Φερόες ή στον Αρκτικό κύκλο. Μάλιστα. Ολική έκλειψη ηλίου αύριο θα έχουμε μόνο στον Αρκτικό κύκλο, στα νησιά Σβάλμπαρντ και στα νησιά Φερόες. Ήδη φίλοι, ερασιτέχνες αστρονόμοι από την Σπάρτη και από τη Θεσσαλονίκη έχουν αναχωρήσει εδώ και 2-3 μέρες τουλάχιστον για τις περιοχές αυτές τους προορισμούς, ακριβώς για να παρατηρήσουν. Είναι, πιστέψτε με, ένα απίστευτο φαινόμενο. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός που παρακολούθησα ολική έκλειψη ηλίου το 2006 στο Καστελόριζο και είναι συγκλονιστική εμπειρία. Ναι, ήταν χρονιά που θυμάμαι που δεν κοιτούσαμε ούτε στον ουρανό, αυτό δεν ήταν? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το 2006 στην περιοχή μας, στην Κοζάνη, ναι. Λοιπόν, είχαμε μία πάλι μερική έκλειψη, αλλά σε μεγαλύτερη κάλυψη από ότι η αυριανή, επειδή συνέβη πολύ πιο κοντά από ότι η αυριανή, η ολικότητα. Στο Καστελόριζο έτυχε να περάσει το μονοπάτι της σκιάς, να το πω έτσι, και να έχουμε ολική έκλειψη. Ήταν συγκλονιστική για όλους μας και πιστέψτε με, πολλοί από εμάς από τότε γίνανε κυνηγοί εκλήψεων. Δηλαδή κάθε φορά που υπήρχε ολική έκλειψη σε κάποιο σημείο του πλανήτη, έχουμε 70 εκλήψεις ανά αιώνα.
ηλιακές εκλήψεις. Φεύγουν και πηγαίνουν για να τις παρακολουθήσουν. Δεν είναι απλά μόνο η παρακολούθηση του φαινομένου που είναι εντυπωσιακή, είναι και τα πειράματα που γίνονται από επαγγελματίες και όχι μόνο, και ερασιτέχνες αστρονόμους, και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία εν γέννη του μητρικού μας αστέρα, του ήλιου. Mm-hmm. Η αυριανή λοιπόν έκλειψη. Ναι. Μου είπατε ότι δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα. Εμείς τι θα δούμε αύριο? Θα είναι μερική. Μερικώς ορατή. Θα είναι μερική. Δηλαδή η κάλυψη του ηλιακού δίσκου από το σιλινιακό δίσκο, ναι, θα φτάσει στο μέγεθος στη Γκοζάνη στο 39%. Θα έχουμε κάλυψη στο 39% του ηλιακού δίσκου από τη Σελήνη. Τα πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη η κάλυψη είναι μεγαλύτερη, ώσπου να φτάσουμε βέβαια στο μονοπάτι, νολικότητα στα νησιά που σας ανέφερα. Πώς θα τη δούμε λοιπόν αυτή την έκλειψη, μέσω ποιας διαδικασίας που θα οργανώσετε εσείς αύριο στην κεντρική πλατεία? Λοιπόν, εμείς θα έχουμε 4 τηλεσκόπια τουλάχιστον, μπορεί και 5, αλλά 4 θα έχουμε σίγουρα, mm-hmm, με φίλτρα και ηλιακά τηλεσκόπια. 2 θα είναι ηλιακά και 2 θα είναι με φίλτρα ενσωματωμένα. Γιατί απαγορεύεται να παρακολουθήσει κάποιος τον ήλιο, όταν μιλάμε για οπτικό όργανο βέβαια, mm-hmm, πάντα, χωρίς την ύπαρξη φίλτρου. Είτε πρόκειται για κιάλια, είτε πρόκειται για τηλεσκόπιο. Εμείς αυτό που πάντα μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια, και μέσα από την ασφάλεια που θα παρέξουν τα τηλεσκόπια, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ήδη έχουν επικοινωνήσει σχολεία μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί στον οποιονδήποτε βεβαίως. Η αστρονομία είναι για όλους. Αυτό θα γίνει, συγγνώμη, 10:30 θα ξεκινήσει. Να σας πω, 10:39 είναι η πρώτη επαφή. Ναι. Δηλαδή ο σιλινιακός δίσκος θα εισέλθει στον ηλιακό δίσκο στις 10:39. Περίπου στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε την κάλυψη στο 39% που σας ανέφερα, mm-hmm, και στις 1 παρα 10 περίπου θα έχουμε την τελευταία επαφή. Θα έχουμε δηλαδή, δεν θα φαίνεται καν πλέον το φεγγάρι. 3 ώρες περίπου δηλαδή. Ας πούμε 2 και κάτι. 2 ναι, και κάτι κάπου εκεί. Πρέπει να προσέχουμε κάτι αύριο που θα έχουμε έκλειψη ή φυσιολογικά όπως κάθε ημέρα? Όχι, είναι ένα απόλυτα φυσικό φαινόμενο, εντυπωσιακό, mm-hmm, λόγω της ευθυγράμμισης, όπως ανέφερα, και της σπανιότητας της ευθυγράμμισης. Το μόνο που χρειάζεται το να δει στιγμιαία τον ήλιο με γυμνό μάτι, έτσι απλά δεν κάνει. Δεν είναι φόβος, δεν είναι κίνδυνος, να σας το πω. Εμείς θα έχουμε όμως και θα έχουμε τα οπτικά όργανα, θα έχουμε όπως σας είπα τα φίλτρα, mm-hmm, και για όσους θέλουν να το παρατηρήσουν, εκεί είναι το ζητούμενο, μέσα από τα τηλεσκόπια θα βλέπουν και θα εξηγούμε στον κόσμο τι ακριβώς παρατηρούν. Θα υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Μιας και μου λέτε για τα τηλεσκόπια, πόσο κοστίζει ένα τηλεσκόπιο αξιοπρεπές για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα άστρα, τέτοιου είδους φαινόμενα? Πιστέψτε με, τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ και μπορούμε να ξεκινήσουμε και από τα 200 ευρώ. Α, τόσο χαμηλά. Ναι. Ένα αξιοπρεπές καλό τηλεσκόπιο, ένα τύπου Ντόμσον όπως τα λέμε, ξεκινάει από αυτή την τιμή. Και βεβαίως δεν υπάρχει οροφή, γιατί η αγάπη όχι μόνο για την αστρονομία αλλά για τις θετικές επιστήμες για όλους μας είναι μεγάλη. Είναι τρόπος ζωής η αστρονομία. Και όταν κάποιος έχει όρεξη, διάθεση και πάνω απ' όλα βέβαια και τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει, μπορεί να φτάσει σε μεγάλα επίπεδα. Το να χρησιμοποιήσεις ένα τηλεσκόπιο είναι εύκολο ή πρέπει κάποιος να σου δείξει, υποθέτω, πώς θα κάνεις τη χρήση του? Υπάρχουν χάρτες του ουρανού, υπάρχουν πλέον τα εργαλεία που εάν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα τηλεσκόπιο και ενδιαφέρεται, πολύ εύκολα ο ίδιος αλλά και εμείς σαν σύλλογος μπορούμε να βοηθήσουμε στο να παρατηρήσει τα πρώτα αστρικά αντικείμενα που είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, που είναι και τα πιο κοντινά, και όχι μόνο βεβαίως, μακρινούς γαλαξίες, αστρικά σμήνη, νεφελώματα. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι χάρτες και στα ελληνικά. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε καν στα ελληνικά βιβλιογραφία. Τώρα πλέον αυτά έχουν ξεπεραστεί, υπάρχουν. Οι τιμές έχουν πέσει σε όλα τα είδη, όπως και στα τηλεσκόπια. Όρεξη και αγάπη να υπάρχει, τίποτα άλλο. Ο ίδιος, αν θέλει, οποιοδήποτε αν θέλει, εμείς είμαστε εδώ. Σε τι επίπεδο, μιας και μου αναφερθήκατε τώρα στα ότι μεταφράστηκαν στα ελληνικά, θεωρείτε ότι βρίσκεται η ερασιτεχνική αστρονομία στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες? Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αστρονομικοί συλλογοί. Εμείς μέχρι πρότινος ήμασταν παράρτημα της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος. Mm-hmm. Εδώ και μια εβδομάδα και λιγότερο από μια εβδομάδα πλέον είμαστε αστρονομικός σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν περίπου 20 ερασιτεχνικοί σύλλογοι αστρονομίας. Μεγαλύτερη είναι στο Βόλο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, στην Κέρκυρα, στην Πελοπόννησο, που είναι πολύ δραστήρια τα παιδιά στην Πελοπόννησο. Κάθε χρόνο, και μια είδηση προφανώς θα τη γνωρίζετε, κάθε χρόνο διοργανώνονται πανελλήνες εξορμήσεις ερασιτεχνών αστρονόμων. Φέτος, σαν Κοζάνη, έχουμε αναλάβει εμείς τη διοργάνωση της ένα της πανελλήνες εξόρμησης. Mm-hmm. Ο χώρος διεξαγωγής είναι η Φιλιππέη
στα Γρεβενά, στις κατασκηνώσεις Κουρούνας, μεταξύ Φιλιππίων και Σαμαρίνας. Mm-hmm. Θα γίνει το διάστημα 16 με 19 Ιουλίου. Ήδη προετοιμαζόμαστε για αυτή τη διοργάνωση και κάθε δύο χρόνια διοργανώνουμε συνέδρια. Οι σύλλογοι είναι πολύ δραστηροί, υπάρχει μεγάλη όρεξη και η διάδοση της αστρονομίας οφείλεται κατά βάση στους ερασιτέχνες αστρονόμους. Εμείς έχουμε την τιμή στο σύλλογό μας, να σας το αναφέρω σαν είδηση αν θέλετε, να έχουμε μέλος τον κύριο Αθανάσιο Οικονόμου, τον καθηγητή της NASA. Mm-hmm. Είναι μέλος, ιδρυτικό μέλος του σύλλογου μας. Και μας τιμάει ειλικρινά με την παρουσία του. Μιας και αναφέρεστε στην αύξηση της ερασιτεχνικής αστρονομίας, πού αποδίδεται αυτό το γεγονός, ότι όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι ασχολούνται με τα άστρα, νομίζω και λέω μαγική λέξη. Κοιτάξτε, η λέξη ασχολούμαι με τα άστρα έχει. Εντάξει, εγώ το είπα τώρα πολύ. Θα σας αναφέρω το εξής. Η αστρονομία είναι επιστήμη, η αστρολογία δεν είναι. Λοιπόν, αν ασχολούμαστε με τα άστρα, ασχολούμαστε γιατί η δημιουργία. Για την αστρονομία μιλάω, έτσι. Τα άστρα, εγώ το είπα πολύ απλά. Ναι, όχι, εντάξει, ωραία, διευκρινιστικά το αναφέρω κι εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Ασχολείται γιατί κατά βάση έχουμε όλοι προέλθει από τα αστέρια. Είμαστε ύλη από αστέρια. Τι εννοώ. Πέρα από 5 δισεκατομμύρια χρόνια, στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται ο πλανήτης και ο ήλιος και οι πλανήτες, mm-hmm. ένας τεράστιος αστέρας εξεράγει. Είχαμε έναν υπερκενοφανή. Από τα σωθικά αυτού του αστέρα δημιουργήθηκε το ηλιακό μας σύστημα, δημιουργηθήκαμε εμείς. Είμαστε όλοι. Από εκεί πάνω προερχόμαστε. Κατά βάση το 95% του σώματός μας, της ύλης μας, προέρχεται από τα αστέρια. Προέρχεται από αστροήλη, να σας το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι ούτε ποιητικό, είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω. Δεν είναι ποιητικό, δεν είναι φανταστικό. Δεν είχα στα υπόψη μου να σας την κάνω, αλλά τώρα μια και μου το λέτε, αν θέλετε, μου απαντάτε. Στο Θεό πιστεύετε? Έχει ή να όλη κάνει... αυτή η ενασχόλησή σας. Δεν έχει να κάνει με το είναι Θεό η ενασχόλησή σας. Δεν έχει να κάνει σας με το Θεό η ενασχόλησή σας. Δεν έχει να κάνει πιο λογικά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η πίστη στο Θεό είναι προσωπικό θέμα του καθενός βεβαίως και δεν έχει να κάνει η αστρονομία με τον Θεό, ούτε ο Θεός με την αστρονομία. Δηλαδή, να σας πω πολύ απλά. Τι εννοώ με την ερώτησή μου και σας το ρωτάω. Μου είπατε τώρα ότι προερχόμαστε από τα αστέρια. Ένας άνθρωπος που θα βγούμε στον δρόμο θα σου πει ότι μας δημιουργεί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε τη γνώμη μου. Δεν ξέρω, σας ρωτάω, αν θέλετε, δεν μου απαντάτε. Είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Εγώ προσωπικά πιστεύω. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν μια αιτία, ένα αίτιο. Και βεβαίως το θεωρώ αυτό το αίτιο, ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη για αυτό το αίτιο. Μέχρι σε εκεί. Από εκεί και πέρα η εξέλιξη και όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Εντάξει, είναι μεγάλη η συζήτηση, μπορούμε να τραβήξει σε μάκρος, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι καθαρά προσωπικό θέμα η θρησκεία με την αστρονομία. Είναι δύο πράγματα. Θεωρείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ ότι έχουν διαφορετικό γνωστικό επίπεδο τα δύο αυτά θέματα. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Όχι, τώρα δεν ήρθε, έχω πρόβλημα να σα απαντήσω. Προχώμαστε από τα αστέρια, γι' αυτό τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Δεν είχα σκοπό. Ρεαλιστικά σκεπτόμενο, σα είπα, δεν είναι ποιητική απάντηση. Ναι. Δεν είναι ποιητική απάντηση. Είναι καθαρά ρεαλιστική. Από εκεί ουσιαστικά προερχόμαστε όλοι. Και προφανώς γι' αυτό το πρώτο πράγμα που έκανε ο άνθρωπος όταν πάτησε το πόδι σε αυτόν τον πλανήτη ήταν να κοιτάξει ψηλά. Γιατί ουσιαστικά από εκεί πάνω έχουμε έρθει όλοι. Δεν είναι τυχαίο το ότι κοιτάμε ψηλά. Ποιο είναι το όνειρό σας στην αστρονομία, τι θα θέλετε να κάνετε, έχετε κάποιο στόχο, γιατί το όνειρο είναι λίγο πιο στόχο. Κοιτάξτε, εγώ είμαι περισσότερο παρατηρησιακός αστρονόμος, ερασιτέχνης αστρονόμος. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε το σύλλογο ήταν να διαδώσουμε την αστρονομία. Δεν θα χαρακτηρίσω όνειρο, ο στόχος, η διάθεση αυτή που δείχνουμε είναι να φέρουμε περισσότερα παιδιά κοντά μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει το μάθημα της αστρονομίας στα σχολεία. Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εμείς διοργανώνουμε σαν σύλλογος μαθήματα αστρονομίας στην αίθουσα του Media Lab στη βιβλιοθήκη. Κάθε πότε? Κάθε Παρασκευή πλέον. Κάναμε κάθε Τρίτη και τώρα κάνουμε κάθε Παρασκευή μέχρι το τέλος Απριλίου. Αρχές Μαΐου θα κλείσει η αίθουσα λόγω των πανελλαδικών mm-hmm. εξετάσεων. Από ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν να έρθουν? Δεν υπάρχουν ηλικίες. Οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να έρθει. Πάντα, όταν μιλάμε για σχολεία, πάντα συνόησε με τους δασκάλους, mm-hmm. εννοείται, να συνοδεύσουν τα παιδιά. Ξεκινήσαμε τα μαθήματα από πέρυσι την Άνοιξη, τα κάναμε μέχρι και το Μάιο. Ξεκινήσαμε μετά Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο και τώρα αργήσαμε λιγάκι λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουμε. Θα κάναμε μέχρι τέλος Απριλίου κάποια μαθήματα. Επίσης, μας προσκαλούν από τα σχολεία για να μιλήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό βεβαίως. Ο στόχος είναι ένας, το όνειρο δεν υπάρχει. Είναι απλά να διαδώσουμε την αγάπη μας για την αστρονομία και την έλλειψη που υπάρχει εκπαίδευσης. Γιατί δεν διδάσκεται, όπως σας ανέφερα, ναι, στα σχολεία. Ο σύλλογός σας πόσα άτομα αριθμεί?
Ο νέος πλέον σύλλογος, σε αυτή τη φάση, στα ιδρυτικά μέλη αρχικά, είναι 33. Ναι. Πριν ήσασταν πόσα όταν ήσασταν παράδειγμα? Ήμασταν 35. Είμαστε ουσιαστικά τα ίδια μέλη, ναι, να σας πω. Έχουν, κάποια μέλη έχουν αποχωρήσει στο εξωτερικό για λόγους επαγγελματικούς. Συμβαίνει και αυτό, έχουν μεταναστεύσει. Κάποια έχουν φύγει μακριά πάλι για λόγους επαγγελματικούς. Έχουμε καινούργια μέλη, όπως σας ανέφερα, δεν είχαμε τον κύριο Οικονόμο. Είναι πλέον στον καινούριο σύλλογο, επειδή τον ονομάσαμε Δυτικής Μακεδονίας για να περιλάβουμε όλη την περιοχή. Ναι. Δεν είμαστε σύλλογος Κοζάνης. Έχουμε μέλη και από τα Γρεβενά και από την Καστοριά και από τη Φλόρινα. Δηλαδή από όλη την περιοχή. Ευρύτερα. Πριν κλείσουμε, πείτε μου δύο λόγια πάλι για την αυριανή διαδικασία στην κεντρική πλατεία της. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί μετά τις 10. Θα έχουμε στήσει τα τηλεσκόπια από τουλάχιστον τις 10.30, θα είμαστε έτοιμοι. Στις 11:20 όταν θα αρχίσει, ήδη στις 10.30 θα έρθουν τα πρώτα σχολεία από ό,τι έχουμε συνεννοηθεί. Θα είμαστε εκεί να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να μεταφέρουμε αυτά τα λίγα που ξέρουμε, έστω, αλλά με τη μεγάλη όρεξη και διάθεση στον οποιονδήποτε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια και πορεία στο Σύλλογο. Ευχαριστώ πολύ.